Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είμαι ο Χρήσο Νικολαίδη και σα υποδέχομαι όπω κάνω κάθε μέρα, τέτοια ώρα περίπου. Έχουμε και κάποια λεπτά καθυστέρηση λόγω του ότι η προηγούμενη εκπομπή διήρκησε α, κάποια λεπτά παραπάνω. Έτσι συμβαίνει στο ζωντανό πρόγραμμα, έτσι συμβαίνει στι ζωντανέ δημοσιογραφικέ εκπομπέ. Δεν μα ενοχλεί καθόλου και προχωράμε. Προχωράμε για να δούμε μαζί εδώ στο δείγμα γραφή τα σημαντικότερα θέματα τη επικαιρότητα και τη ειδησιογραφία. Να πούμε ότι. Σήμερα θα συζητήσουμε παρέα εδώ με εκλεκτούς καλεσμένους στο στούντιο της εκπομπής. Πρώτον, θέματα αυτοδιοίκησης. Ο Δήμαρχος Λαγκαδά, ο κ. Γιάννης Καραγιάννης θα είναι μαζί μας προκειμένου να δούμε θέματα της περιοχής, της περιοχής του και όχι μόνο, θα δούμε και γενικότερα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης με το δεδομένο ότι ο κ. Καραγιάννης είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Θα συζητήσουμε μαζί του όλα τα επίκαιρα θέματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Ωστόσο, επειδή πάντοτε προσέχουμε τις περιοχές μας εδώ στην Μακεδονία, θέλουμε να σημειώσουμε ότι αν υπάρχουν ερωτήσεις από την πλευρά κατοίκων του Λαγκαδά, εάν υπάρχουν ζητήματα τα οποία θέλετε εσείς να θέσετε στον Δήμαρχο Λαγκαδά μέσω της εκπομπής, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στους συνεργάτες μου, οι οποίοι θα καταγράψουν τα ερωτήματα και θα τα υποβάλουμε στη συνέχεια της εκπομπής στον κύριο Καραγιάννη. Επίσης, στη διάρκεια της σημερινή εκπομπής θα δούμε ε, την επόμενη μέρα της ε, τουρκορωσικής ή ρωσοτουρκικής διαφοράς. Ένας διεθνολόγος, ο κύριος Ευτυχι, ε, Ευτύχι, <coughs> συγγνώμη, Θρασίβουλος Ευτυχίδης, θα είναι μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του και να μας μεταδώσει μέσα από τις δικές του γνώσεις και μέσα από το δικό του πρίσμα όλες τις εξελίξεις και το κυριότερο πώς είναι διατεθειμένη να απαντήσει η Ρωσία στην Τουρκία καθώς αυτό περιμένουμε ήδη μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους από την τουρκική πολεμική αεροπορία. Είναι εξαιρετικά σοβαρή αυτή η υπόθεση όχι μόνο επειδή διαδραματίζεται στην περιοχή μας αλλά γιατί όλοι περιμένουμε πως κάθε εξέλιξη γύρω από αυτήν την υπόθεση θα έχει και κάποιες επιπτώσεις στη δική μας χώρα. Για το λόγο αυτό και κάθε μέρα συζητούμε με ειδικού επιστήμονες τα θέματα αυτά και προσ, προ, προσπαθούμε τουλάχιστον να σας προσφέρουμε ένα πληροφοριακό όγκο προκειμένου και εσείς με την δική σας δυνότητα να αντιλαμβάνεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Συρία και όχι μόνο. Επίση, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εδώ στο στούντιο τη εκπομπή τα θέματα των αστικών συγκοινωνιών τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριο Γιάννη Παλιστή, πρόεδρο του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη, θα είναι μαζί μα προκειμένου να δούμε τι έγινε σε μια ημερίδα που διοργάνωσε ο ίδιο σε σχέση με τα θέματα των αστικών συγκοινωνιών έτσι όπω διαμορφώνονται στη Θεσσαλονίκη. Με το δεδομένο ότι μετρό ακούμε και μετρό δεν βλέπουμε, με το δεδομένο ότι ο ΑΣΤ αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα με το δεδομένο ότι ε, η θαλάσσια συγκοινωνία φαίνεται να καρκινοβατεί. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε ε, εάν σχεδιάζονται άλλε λύσει για το επιβατικό κοινό τη Θεσσαλονίκη. Είναι εξαιρετικά σοβαρή η όποια μελέτη γίνεται και αυτέ τι μελέτε θα μα τι παρουσιάσει ο κ. Παλαιστή εδώ στη συνέχεια τη εκπομπή. Να πούμε ότι. Στο πρώτο μέρο τη εκπομπή, όπω κάνουμε κάθε μέρα, βλέπουμε κάποια από τα θέματα τη επικαιρότητα μέσα από μια δικιά μας σχολιογραφική διάθεση. Μας την επιτρέπετε, νομίζουμε. Ε, αυτό το οποίο θα πούμε, ε, για να αρχίσουμε αυτήν την ενότητα αμέσως τώρα, είναι ότι ο κύριο Τσίπρας από το Ισραήλ όπου βρίσκεται, Επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή είναι άλλωστε και η σοβαρότερη σημερινή πολιτική είδηση. Τηλεφώνησε στον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, ο βρίσκεται στη Ρώμη, σε επίσημη επίσκεψη στην Ιταλική Πρωτεύουσα. Ο Πρωθυπουργό λοιπόν από τα Ιεροσόλυμα ζήτησε ε, από τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, τον οποίο επαναλαμβάνω βρήκε στη Ρώμη, να συγκληθεί για αύριο το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό την Προεδρία του. Όπω μα πληροφορούν συνεργάτε του Πρωθυπουργού από το Μέγαρο Μαξίμου, η κίνηση αυτή έχει έναν στόχο. Ο στόχος αφορά το να βρεθεί η μίνιμουμ πολιτική συνεννόηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προκειμένου να προχωρήσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση τα δύο τεράστια προβλήματα που σήμερα απασχολούν όλη την ελληνική κοινωνία. Ποιο, ποια είναι αυτά. Το ασφαλιστικό όπου αναμένουμε νέο κύμα ρυθμίσεων και μέτρων, αλλά και το προσφυγικό, το οποίο φαίνεται ότι ως πρόβλημα κατακλίζει το ενδιαφέρον όλων μας, αλλά και προβληματίζει όλους τους ειδικού που ασχολούνται μαζί του. Το ζήτημα είναι ότι ο κύριος Τσίπρα ζητά αυτή τη μίνιμουμ συνένεση ως πρωθυπουργός, ως πολιτικός αρχηγός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης ουδέποτε ασχολήθηκε με τέτοια ζητήματα και ουδέποτε φυσικά θέλησε να παρέχει την δική του πολιτική συνεννόηση και την δική του πολιτική συνένεση προς την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη κυβέρνηση. Μέσα από το αρχείο μας βρήκαμε ένα μικρό βιντεάκι στο οποίο ο κύριος Τσίπρας ως αντιπολίτευση απαντά στην τότε κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά για την πρόσκληση οποία που του απίφθινε σε σχέση με αυτή την περίφημη μίνιμουμ πολιτική συνεννόηση. Ας δούμε λοιπόν τι είχε πει τότε ο Αλέξης Τσίπρας. Δήγησε τη χώρα σε μια πρωτοφανή κρίση, τώρα εμφανίζεται σαν να ανέλαβε χθε και νύπτη τα σχήρα του. Ζητά συνένεση όχι από την κοινωνία, ούτε από την αριστερά. Ζητά αντιλαϊκή συνένεση από τα δεξιά του για να συνεχίσει την άδικη, καταστροφική και αδιέξοδη πολιτική του μνημονίου. Νομίζω ότι τα λόγια αυτά του κυρίου Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σήμερα ή αύριο από κάποιον άλλον πολιτικό αρχηγό, ο οποίος θα ήθελε με αυτά τα λόγια να απαντήσει στον κύριο Τσίπρα. Να δούμε αν θα γίνει τελικά. Να δούμε αν μια τέτοιου είδους απάντηση θα δοθεί τελικά στον Πρωθυπουργό. Εδώ είμαστε για να τα παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, όπως λέγαμε και στην αρχή, ο κύριος Τσίπρας σήμερα βρίσκεται στο Ισραήλ. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είχε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις με την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ. Όπως λέγαμε και χτες και φάνηκε στις δηλώσεις που έκαναν μαζί με τον ε, ε, Ισραηλινό ομόλογό του, ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του. Αυτό το οποίο επιδιώκουμε σήμερα με το Ισραήλ είναι να έχουμε μια πάρα πολύ Καλή συνεργασία, γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα στην περιοχή. Είμαστε και οι δύο κόντρα στην Τουρκία, είμαστε, δύο μαζί, είμαστε και οι δύο μαζί με την Κύπρο και οι τρει μα, μαζί με την Κύπρο εννοώ, προσπαθούμε να βγάλουμε του υδρογονάνθρακε από την Ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να του εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο κύριο Τσίπρα μίλησε για συνεννόηση, για πάρα πολύ καλό κλίμα και για πάρα πολύ καλή συνεργασία με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Τα έλεγε πάντοτε αυτά ο κύριο Τσίπρας. Όχι, δεν τα έλεγε. Πριν από λίγο καιρό ο κύριο Τσίπρας δεν είχε κανέναν καλό λόγο να πει για το Ισραήλ. Ούτε για τον κύριο Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό. Έτσι, ψάξαμε λιγάκι να δούμε ε, κάποιε φωτογραφίε από το αρχείο μα και βρήκαμε ότι πριν από λίγο καιρό ο κύριο Τσίπρα φόρεσε ένα παλαισθηνιακό μαντίλι και πήγε ε, σε διαδήλωση των Παλαισθηνίων κατά του Ισραήλ. Ε, Αυτέ είναι φωτογραφίε οι οποίες νομίζω ότι δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τη σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού ε, στην χώρα αυτή της Μέσης Ανατολής. Ε, το καλό είναι ότι ο κ. δεν ε, τότε δεν είχε, ε, δεν είχε μείνει μόνο ε, στην φωτογραφική απεικόνιση της συμπαράστασής του προς τους Παλαιστινίους, ούτε είχε περιοριστεί να διαδηλώσει μαζί τους. Σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές, έκανε και εξαιρετικά σημαντικές δηλώσεις για το Ισραήλ. Τότε, έλεγε ποια ήταν η γνώμη του για το ε, κράτος αυτό με πρωτεύουσα τα Ιεροσόλυμα. Έτσι, έχουμε κάποιες δηλώσεις του, είναι ε, σχετικά πρόσφατες, από το 2014, από τον Ιούλιο του, του 2014. Έλεγε, λοιπόν, τότε ο κύριος Τσίπρας, είναι απαράδεκτο να βλέπει κανείς το κράτος του Ισραήλ να σκοτώνει παιδιά στην Παλαιστίνη. Τότε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι είναι περίπου εγκληματίες αυτοί που κυβερνούν τη χώρα του Ισραήλ. Και δεν είναι η μοναδική δήλωση αυτή, υπάρχει και άλλη. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ στο δημοσίευμα μιας πολύ φιλικής του εφημερίδας, η κυβέρνηση του Ισραήλ έλεγε τότε πρέπει να κάτσει στο σκαμνί. Προσέξτε το, μπορεί σήμερα να ευχαρίστησε έτσι με πολύ θερμό τρόπο τον Κύριο Νετανιάχου που τον υποδέχθηκε στα Ιεροσόλυμα, ωστόσο δεν ήταν τόσο ιδιαίτερα θερμός ε, ε, με τον Κύριο Νετανιάχου και την κυβέρνησή του. Υπάρχει κι άλλο δημοσίευμα στο οποίο σε δηλώσεις που κάνει ο Κύριος Τσίπρας είναι από τις 18 Ιουλίου του 2014 όπου ο ο, κύ, ο κύριο Τσίπρας ως αρχηγός της αντιπολίτευσης δηλώνει «Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει την εγκληματική επίθεση του στο λαό της Παλαιστίνης». Ε, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά έτσι σοβαρό να θυμόμαστε κάποιες από τις τοποθετήσεις που κάνουν οι πολιτικοί μας, ούτως ώστε να βλέπουμε τελικά πώς διαμορφώνεται ο πολιτικός τους λόγος και οι πολιτικές τους θέσεις καθώ περνάνε οι μήνε και τα χρόνια, αλλά και το πώ μεταβάλλονται οι πολιτικέ του θέσει όταν οι πολιτικοί μα αλλάζουν καρέκλε, όταν βρίσκονται από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Τώρα, μπορεί κάποιο να σχολιάσει μπροστά σε αυτά τα δημοσιεύματα ότι εντάξει, γιατί να μα ενοχλεί αν ο κύριο Τσίπρα στο μεταξύ από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι σήμερα κατάλαβε ότι πρέπει να συνεργαστούμε με το Ισραήλ. Γιατί δηλαδή να κατηγορούμε έναν πολιτικό, ο οποίος σήμερα τάσεται υπέρ της συνεργασίας μας με το Ισραήλ, ενώ πριν από λίγους μήνες, πριν από 1,5 χρόνο περίπου, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτήριζε περίπου ως φωνιάδες τους σημερινούς συνομιλητές του. Μπορεί στο μεταξύ ο άνθρωπος αυτός να έβαλε μυαλό. Μπορεί στο μεταξύ ο πολιτικός αυτός να κατάλαβε ποιο είναι το ορθό το οποίο πρέπει σήμερα να πει ως Πρωθυπουργός και αυτό να κάνει. Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει με αυτή την πολιτική άποψη. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει συνήθω mm -hmm. σε αυτέ τι περιπτώσει είναι ότι η πολιτική μα και πιο συγκεκριμένα ο κύριο Τσίπρα, γιατί το βλέπουμε και σε άλλου πολιτικού, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ένταση. Ο κύριο Τσίπρα ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική τακτική ε, όταν θέλει να πάρει την υποστήριξη του κόσμου. Δηλαδή, το γεγονό ότι εμφανίστηκε με ένα Παλαιστινιακό μαντήλι, όπω είδαμε προηγουμένω στα φωτογραφικά στιγμιότυπα του αρχείου μα. Νάτι η φωτογραφία. Το γεγονό λοιπόν ότι εμφανίστηκε με αυτό το σύμβολο των Παλαιστινίων, τον έκανε ιδιαίτερα δημοφιλή και αγαπητό και λατρευτό, θα έλεγα εγώ, σε μεγάλε μάζες των ψηφοφόρων τη αριστερά. Πήρε λοιπόν την πολιτική του υποστήριξη αυτών των μαζών, πήρε την ψήφο του, ε, ουσιαστικά υφάρπαξε την πολιτική του υποστήριξη και σήμερα έρχεται σε μια κατάσταση στην οποία βλέπει τα πράγματα με τις πραγματικές τους διαστάσεις. Παρά τα όσα λοιπόν ο κύριο Τσίπρα έλεγε στο παρελθόν ω ηγέτη τη αντιπολίτευση, σήμερα θεωρεί τον κύριο Νετανιάχου έναν προνομιακό συνομιλητή, θεωρεί τον κύριο Νετανιάχου ω έναν καλό συνεργάτη για τι επιδιώξει τη Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και εμεί είμαστε μαζί του στο κομμάτι αυτό. Και μπράβο του που έκανε μία ακόμη στροφή ο κύριο Τσίπρα, παρά τα όσα έλεγε στο παρελθόν, παρά έτσι, τα εύκολα συνθήματα τα οποία υιοθέτησε τα προηγούμενα χρόνια, σήμερα. Μπράβο του, κάνει ακόμα μία στροφή και αυτή η στροφή έχει να κάνει με το καλό της χώρας και με τα συμφέροντα της, της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, να πούμε επίσης ότι σε σχέση με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, την οποία ζήτησε ο κύριος Τσίπρας, έχουμε μία σειρά από ειδήσει και γεγονότα γύρω από αυτήν την επιδίωξη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ισχυρίζονται και λένε ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί με την σύσκεψη αυτή, με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά να βάλει στο ίδιο κάδρο πολιτικό και κυρίως στο ίδιο κάδρο των πολιτικών ευθυνών και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τους ώστε να μην μπορούν στη συνέχεια να του ασκήσουν κριτική ή να οδηγήσουν τον κόσμο σε μεγάλες λαϊκές αντιδράσεις. Άλλωστε, αυτό το οποίο μας έρχεται στο ασφαλιστικό θα είναι κάτι εξαιρετικά το επώδυνο για τους περισσότερους Έλληνες. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις εδώ που φτάσαμε. Είναι κάτι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι η πρόσκληση του κυρίου Τσίπρα έρχεται μόλις ε, πρόεδρος της Νέας ανέλαβε ο κύριος Πλακιοτάκης είναι κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Όταν υπήρχαν εκκλήσει προ τον κύριο Τσίπρα για εθνική συνεννόηση, ο κύριο Τσίπρα αρνιόταν να κάνει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Όταν παρετήθηκε ο κύριο Βενιζέλο από πρόεδρο του Πασόκ και στη συνέχεια παρετήθηκε και ο κύριο Σαμαρά από πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, τότε ο κύριο Τσίπρα έκανε την πρώτη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών. Σήμερα, μόλι παρετήθηκε ο Βαγγέλη Μεϊμαράκη από πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, αμέσω ε, συγκάλεσε ή προτείνει να συγκληθεί η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Αυτό είναι το, το τρίκ το πολιτικό το οποίο χρησιμοποιεί ο κ. Τσίπρας, γιατί προφανώς δεν ήθελε να έχει απέναντί του το Βαγγέλη Μαϊμαράκη, προτιμά σε μια τέτοια πολιτική του επιδίωξη να έχει απέναντί του έναν προσωρινό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Πλακιωτάκη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός βουλευτής, αλλά έχει μόνο μια ευθύνη. Έχει την ευθύνη μόνο να οδηγήσει το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία στην εσωτερική εκλογή. Δεν έχει ευθύνη άλλη να δεσμεύσει το κόμμα για μελλοντικές του ε, πολιτικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες. Και αυτό έχει την σημασία του. Πολλά θα ακούσουμε και ακόμα περισσότερα θα διαβάσουμε για τη σύσκεψη αυτή, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει αύριο ή το αργότερο το Σάββατο. Θα δούμε ποια θα είναι η πολιτική επιδίωξη, ωστόσο, οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρουν ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αντιληφθεί πως δεν μπορεί να σηκώσει μόνος του αυτό το βάρος των σκληρών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν κυρίως για το ασφαλιστικό. Και για το λόγο αυτό ψάχνει να βρει συμμάχου πολιτικούς προκειμένου να διαχυθεί και επάνω τους η πολιτική ευθύνη. Θα δούμε κατά πόσο θα επιτευχθούν όλοι αυτοί οι πολιτικοί σκοποί. Στο μεταξύ, επειδή ήδη ε, αναφερθήκαμε ε, στα ζητήματα της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε ότι χθε είχαμε την πρώτη ηχηρή παρέμβαση του πρώην Προέδρου του Κόμματο αλλά και πρώην Πρωθυπουργού του κ. Αντωνίου Σαμαρά. Ο κ. Σαμαρά, προσεχόμενο σε μια εκδήλωση, έδωσε το δικό του στίγμα για αυτό το οποίο πρέπει να γίνει εντό τη Νέα Δημοκρατία. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για τα εσωτερικά μα, δύο μονολόγια, δύο λέξει μάλλον, που πρέπει όλοι να τι σεβαστούν. Ενότητα και σοβαρότητα. Να δούμε ποιοι θα ακολουθήσουν τη συμβολή του Αντώνη Σαμαρά για ενότητα και υπευθυνότητα. Κάποιο, ο οποίο φαίνεται ότι τα άκουσε όλα αυτά, βγήκε στον αέρα, έδωσε συνέντευξη. Πρόκειται για τον γραμματέα του κόμματο, τον κύριο Ανδρέα Παπαμιμίκο, ο οποίο μάλλον μπέρδεψε τα όλα, όλα τα νοήματα τα οποία ήθελε να στείλει στην κοινωνία, παρά τα διευκρίνησε. Να το δούμε κι αυτό. Είναι σίγουρο ότι υπήρχε ένα μεγάλο φιάσκο. Είναι σίγουρο ότι υπήρχε τεχνικό θέμα. Από εκεί και πέρα όμω, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτα. Ήδη σήμερα, στη συνάντησή μου με τον πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Πλεκιοτάκη, δώσαμε εντολή στην νομική υπηρεσία να κινήσει όλε τι νόμιμε διαδικασίε εναντίον τη εταιρεία. Mm -hmm. Και γι' αυτό θα αποφανθεί η δικαιοσύνη όταν γίνεται ένα διαγωνισμό και βγαίνουν τεχνικέ προδιαγραφέ και έρχεται η τεχνική επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπου των υποψηφίων και την έχω εδώ πέρα την ναι. κατάληξη και την πρότασή του, όπου καταλήγουν ότι είναι μέσα στι τρει προτινόμενε εταιρείε, μετά έρχεται η Επιτροπή Προμηθειών για να και τα και βάλουν τα τρίτη πράγματα σειρά. πρώτη. Ορίστε. Και, τη, και, και, μία, και επέλεξε μία από τι τρει. Έρχεται η Επιτροπή Προμηθειών και βρίσκει τη συμφερότερη. Μάλιστα. Και η συμφερότερη είναι Πολύ ωραία. Εγώ η συγκεκριμένη εταιρεία. Εγώ το για να... Μάλιστα, στο σημείο, ε, στη συνέντευξη του αυτή, ο κ. Παπαμίκο λέει και κάτι άλλο το καταπληκτικό. Λέει ότι ε, ε, δεν μπορώ να αποκλείσω να υπήρξε κάποιο σαμποτάζ ή κάποια λαθροχειρία στο φιάσκο τη Κυριακή που τελικά να οδήγησε σε αυτό το φιάσκο. Είναι λίγο έτσι, δύσκολο για όλου εμά του απλού πολίτε να αντιληφθούμε πώ είναι δυνατόν ο γραμματέα του κόμματο, ο οποίο είναι και ο υπεύθυνο για όλη αυτή την εσωτερική λειτουργία τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να αφήνει τέτοια ερωτηματικά. Μπορεί να αφήνει δηλαδή τέτοια περιθώρια. Εάν δεν γνωρίζει ο ίδιο ο κ. Παπαμίμικο αν ήταν σαμποτάζ ή όχι, τότε ποιο άλλο μπορεί να το γνωρίζει άραγε. Πάνω στο θέμα πάντως τοποθετήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να δούμε λιγάκι τι είπε. Δεν έχω καμία απολύτως ένδειξη, κυρία Τρέμι, ότι υπήρχε κανένα σαμποτάζ την κυριακή που μας πέρασε. Αυτό το οποίο εγγυάται ότι οι εκλογές θα γίνουν σωστά και αδιάβλητα. είναι ότι θα έχουμε μάθει όλοι από τα λάθη μας και θα αποφύγουμε αυτό το καταστροφικό φιάσκο το οποίο τόση ζημιά έκανε στην εικόνα τη Νέα Δημοκρατία. Οι εκλογέ θα γίνουν το συντομότερο δυνατόν. Δεν είμαι σε θέση να προσδιορίσω ημερομηνία αυτή τη στιγμή, διότι δεν γνωρίζω ακόμα. Το 13 πιο... δηλαδή δεν μπορείτε να το πείτε, δεν μπορώ γορυματικά. να το όχι. Δεν, μπορώ, δεν είμαι σε θέση να το εγγυηθώ, διότι δεν γνωρίζω ακόμα με ποιο τεχνικό τρόπο θα γίνουν οι εκλογέ. Πάντω, όταν θα γίνουν οι εκλογέ, θα γίνουν με τρόπο αδιάβλητο και με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενθαρρύνουμε μαζική συμμετοχή. Εάν υπήρχε ένα λόγο, κυρία Τρέμι. Να έρθουν πολλοί Νεοδημοκράτε να ψηφίσουν. Τώρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν διπλάσιοι λόγοι να έρθουν οι Νεοδημοκράτε να ψηφίσουν, διότι ακριβώ πρέπει να κλείσουμε το μεγάλο τραύμα το οποίο άνοιξε στην παράταξη την περασμένη Κυριακή. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν έτσι για να κλείνουμε και το θέμα τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά υπάρχουν ω σοβαρέ εξελίξει. Υπάρχει σήμερα μια αστυνομική είδηση η οποία μα έχει συγκλονίσει όλου αφορά ένα θέμα το οποίο έτσι κάθε νορμάλ άνθρωπος όποτε το ακούει και όποτε έρχεται σε επαφή έτσι, ως είδηση μαζί του, νομίζω ότι ανατριχιάζει από συχαμάρα. Θα μας τη δώσει αυτή την είδηση από την αίθουσα σύνταξη η Εύη Καλίνη. Εύη, σε ακούμε. Σοκ έχει προκαλέσει χρήση το εισήλυψη ενό 56χρονου στην Θεσσαλονίκη, ο οποίο ασελγούσε ει βάρο ενό 9χρονου κοριτσιού. Επί δύο χρόνια, ο 56χρονο, ο οποίο εργάζεται σε τηλεοπτικό σταθμό στην πόλη, ασελγούσε, φωτογράφιζε και βιντεοσκοπούσε το ανήλικο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίε μένει σε γειτονικό σπίτι από το δικό του. Τόσο η πόλη, στο άκουμα όσο και η αστυνομία μετά από έρευνα που έγιναν στο σπίτι έχουν σοκαριστεί. Η υπόθεση στο φω μετά από καταγγελία που έκανε φίλο του 56χρονου. Τυχαία είδε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του φωτογραφίε του θύματο και αμέσω το κατήγγειλε στην αστυνομία. Άντρε του τμήματο προστασία ενηλίκων, μετά από έρευνε στο σπίτι του 56χρονου, βρήκαν στον υπολογιστή εκατοντάδε φωτογραφίε και βίντεο με σκληρό υλικό παιδική πορνογραφία, Αρχεία που απεικόνιζαν την 9 βίντεο στα οποία ο ίδιο ασελγούσε ει βάρο αλλά και δεκάδες φωτογραφίε χρήστο από παιδικέ χαρέ και γυναίκε σε δημόσιου χώρου και στάσεις ακόμη και στάσει λεωφορείων. Το υλικό βεβαίω έχει κατασχεθεί ενώ σχηματίστηκε ει βάρο του δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, αποπλάνηση παιδιών και παραβίαση του νόμου περί προστασία προσωπικών δεδομένων. Να πούμε χρήστο ότι ο 56χρονο, ο οποίο έχει καταγωγή από την Γεωργία, είναι χωρισμένο και είναι και πατέρα δύο ενήλικων παιδιών, 27 και 30 ετών και έχει ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Δυστυχώ δεν είναι η πρώτη υπόθεση που ακούμε στην Θεσσαλονίκη. Είναι όμω ακόμη μία. Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ την Εύη Καλίνη για την ενημέρωση. Είναι πραγματικά μια ανατριχιαστική είδηση. Α πάνω σε ένα 8χρονο κοριτσάκι επί δύο χρόνια. Και δεν τον είχε πάρει ή πάρει κανένα. Και μάλιστα βιντεοσκοπούσε και τι άθλιε πράξει του και τι κρατούσε στον υπολογιστή του. Μιλάμε για ειδήσει οι οποίε είναι νομίζω τραγικέ. Uh, τραγική είναι και μία είδηση που μας ήρθε σήμερα το πρωί από την Λάρισα. Είναι μία είδηση για έναν 75χρονο ο οποίος uh, πέθανε από τις uh, αναθυμιάσεις του μαγκαλιού το οποίο χρησιμοποιούσε για να ζεσταθεί. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε άλλο τρόπο για να ζεσταθεί και uh, χρησιμοποιούσε μόνο ένα μαγκάλι και μάλιστα όπως αναφέρουν τα, χαρακτηριστικ... τα χαρακτηριστικά δημοσιεύματα από τον λαρισαϊκό τύπο, ο συγκεκριμένος 75χρονος αδυνατούσε να πληρώσει και τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Δεν είχε δηλαδή καν ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι απλώς να δώσουμε μία ακόμη πτυχή στην είδηση αυτή. Πριν από λίγους μήνες μία τέτοια είδηση θα γινόταν αμέσως μία αντικυβερνητική είδηση. Θυμάστε πω παλαιότερα κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης θέλοντας να πούν ότι στην Ελλάδα περνάμε μια τεράστια κρίση, ουσιαστικά τα μνημόνια σκοτώνουν τους Έλληνες. Τότε τα ίδια κόμματα χρησιμοποιούσαν τέτοιες τραγωδίες προκειμένου να ισχυροποιήσουν όχι μόνο την πολεμική τους απέναντι στις τότε κυβερνήσεις, αλλά και για να ισχυροποιήσουν τη δική τους προσπάθεια να γίνουν κυβέρνηση. Σήμερα παρόμοιες ειδήσει, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, επειδή ο κόσμο δεν σταμάτησε να πεθαίνει από τα μαγκάλια, ούτε ο κόσμο σταμάτησε να αυτοκτονεί από την ανέχεια, ούτε επίση σταμάτησαν τα παιδιά να πηγαίνουν νηστικά στα σχολεία, όπω λέγαμε παλιότερα. Απλώ αυτέ οι ειδήσει είναι πλέον στιγνά αστυνομικέ ειδήσει και όχι πολιτικέ ειδήσει όπως ήταν κάποιου μήνε ε, παλαιότερα. Αυτά προς στιγμή. πάμε αμέσως τώρα σε ένα ε, διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε προκειμένου να ξετυλίξουμε μαζί τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.